ασυμμετρία. Ανισοεψία δεν υπάρχει. Είναι όλα σε ένα επίπεδο. Ασυμμετρία, ναι, δεν υπάρχει. Δεξιά και αριστερά μπορεί να φύγουν τα περιστατικά. Ναι, αλλά στο ίδιο ύψος. Στα ψηλά πάντα. Από χαμηλά λίγα ανοίγουν. Ναι. Ναι, αλλά και πάλι που φεύγουν από χαμηλά, πάλι στο ίδιο μπόι είναι. Πάλι στο ίδιο μπόι. Δεν το σύζητα. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο που πρέπει να έχουν οι περιστεράδες, ε. Το κριτήριο για μένα είναι αυτό. Όταν τους τα έλεγα, τα κοροϊδεύανε. Μπράβο. Τώρα να πούμε κάποιον το ψάχνουν. Ναι, εκεί είναι. Και την έκρηξη, αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Άκουσα από κάποιον περιώτη, ο οποίος μένει εδώ και πηγαίνει στην Αθήνα, να μιλάει ότι οι Αθηναίοι προτιμούν την έκρηξη. Ποια περιστέρια κάνουν έκρηξη, αυτά που κάνουν 2,5 λεπτά να πατήσουν. Έτσι. Έτσι. Κάνουν, τα άλλα που κάνουν 10, έτσι δεν έχουν έκρηξη εκείνα. Ξεφτύλα 10 λεπτά να σβήσουν. Δεν βάζουμε τους τελευταίους τους κουνιστούς, τους βάζουμε να πούμε πρώτους. Εμείς αυτοί είμαστε. Έτσι. Σε όλα μας έχουμε τα χάλια μας και τα λάθος κριτήρια. Τους λες ελάτε να δείτε πώς είναι για να έχετε κρίση, κριτήριο. Ναι. Να έχετε δική σας άποψη, τι κάνουν τα περισσότερα. Σωστά. Τι κάνουν τα άλλα. Έτσι. Να ξέρετε, αυτά χάνονται, εκείνα δεν χάνονται, αυτά πετάνε, αυτά δεν πετάνε. Πέφτουνε, ναι, έτσι. Πέφτουν, εκείνα δεν πέφτουν. Ποια είναι αυτά. Γιατί όλα τα περιστέρια είναι διασταυρωμένα. Δεν υπάρχει βούτα γνήσια. Υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν πόλεις σήμερα σαν την Πτολεμαϊδά. Ναι. Που έχουν περιστέρια οι άνθρωποι, γιατί κάποιοι αγόραζαν από εκεί και τα πήγαν εκεί και έχουν περιστέρια σαν και αυτά οι Πτολεμαϊδιώτες. Ωραία. Όλες οι άλλες οι πόλεις, Δράμα, Καβάλα, ιστορίες, ξέρω εγώ πιο πολύ. Ναι, ναι. Θεσσαλονίκης κλπ. Αρτσούμπαλα. Ναι, ναι, και ασύμετρα συνέχεια. Δεν το σύστα. Ναι, αλλά από εκεί είναι και η ιδιοκρασία του περιστερά που τα φέρνει και γίνονται έτσι. Γιατί δεν τα ξεκαθαρίζει. Μπράβο. Μπορεί να πάρει κάποιο, μπορεί σε 5 χρόνια να έχει άλλα περιστέρια και να είναι τα χειρότερα. Ναι, 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 μπορεί να τα πάει πιο πάνω ή να τα χαλάσει. Γιατί και αυτά τα περιστέρια, εγώ τα έκανα ανάμεσα σε 40 χρόνια. Ναι. Αλλά κάποιοι τα πιο πριν ζήσανε και τα ανακατέψαν τα περιστέρια. Έτσι. Και αυτά τα περιστέρια βγάζουν, όπως έχω πει και άλλες φορές, κουσούρια. Ναι. Αλλά τα κουσούρια που βγάζουν αυτά είναι λίγα. Έτσι. Ένα στα 10. Ωραία. Αυτοί βγάζουν 9 στα 10. Ναι, ναι, γιατί είναι πολύ διασταυρωμένα. Και κρατάνε 400, είδατε εδώ έχουμε 60 περιστέρια. Ναι, και θα πετάξουμε και τα 60. Θα πετάμε και τα 60. Σημαντικό και αυτό. Δεν υπάρχουν μάνες εδώ. Σημαντικό και αυτό. Όσα περιστέρια μένουν και είναι παλικάρια, αυτά τα περιστέρια θα βγάλουν και πουλιά. Ωραίος, μπράβο Στάθη. Όταν πάρει περιστέρια από αυτά, τα ίδιες τα περιστέρια μπορεί να κάνει με τις ίδιες περιφορές. Ωραία. Γιατί να ξέρει να τα χειριστεί. Άμα δεν ξέρει, δεν γίνει. Εντάξει. Είναι σαν να υπάρχει ένας γιατρός που είναι ο τωρινολαρυγολόγος, ξέρω εγώ, και βάζεις να κάνει μια χείριση να πούμε στο σηκώτη, μπορεί. Όχι, όχι. Έτσι είναι και περιστεράδες. Έτσι ακριβώς. Περιστεράδες λέγονται, αλλά γιατροί δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία λοιπόν, πάμε να δούμε τη δεύτερη ομαδίτσα. Μισό λεπτό να πάω κι εγώ να κάτσω σε ένα πόστο άλλο, για να σε έχω λίγο πιο μακριά. Ναι, ναι, εντάξει, θα φύγω. Μισό. Πάμε να δούμε τη δεύτερη ομάδα του Στάθη. Την πρώτη ομάδα την πέταξε, να και η δεύτερη. Ό,τι περιστέρι έχει, όπως ακούσατε και πριν, το πετάει. Δηλαδή αυτό είναι ωραίος. Να έχεις 60, να πετάς και τα 60. Τώρα οι άλλοι που έχουν 500 και πετάνε 30, να ξέρετε ότι δεν είναι καλά τα περιστέρια. Γιατί δεν πετάνε όλα. Άρα κάτι γίνεται. Ψαχτείτε. Εδώ έχουν άλλη συμπεριφορά αυτά. Και αυτά αγριεμένα, τουλάχιστον κάτσαν κάτω λίγο. Και νευρικά. Δεν κάθουν κάτω με τίποτα. Φύγανε κι αυτά. Α, όχι. Δεν κάτσανε κάτω κι αυτά. Ωραία, τα σκάσε ο φίλος μας. Πιο παχιά ομάδα. Και ο χρόνος σου ξεκίνησε. Αυτά είναι λοιπόν, Στάδες Πολυμέρης, 9 Φεβρουαρίου 2019. Εδώ είναι ένα κουπαδάκι. Έχουν φύγει εκεί μέσα άλλα. Ανοιχτό το πλάνο είπαμε. Τώρα στα τηλέφωνα μπορεί να μην τα βλέπεις αυτά. Και να ακούς μόνο που λέμε αυτή την παραπληροφόρηση από αυτούς που κάνουν τη δουλειά με άσχημο τρόπο. Το να προβάλλουν τα περιστέρια με ψέματα. Εμείς ό,τι είναι, εδώ είναι. Ανοιχτά,
με μια λήψη και μην ακούτε τι λένε αυτοί που τραβάνε το βίντεο. Να συγκρίνετε αυτά που βλέπετε με αυτά που λένε. Πολύ παραπληροφόρηση. Χώρισε λίγο, σκόρπισε η ομάδα. Θα τα αφήσουμε όμως και στο πραγματικό. Εδώ είναι το πραγματικό, έτσι. Και δεν θα το πειράξω καθόλου ξανά. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι το πραγματικό. Το άλλο ήταν πλασματικό. Ο Στάθης είπε να μην τα ζουμάρουμε καθόλου και να δείξουμε την πραγματική εικόνα. Ό,τι θα φανεί τέλος πάντων. Και παράλληλα έχει βάλει και χρονομετράκι τώρα εκεί κάτω. Θα μας πει μετά. Και θα καταλάβουμε κι εμείς. Αυτό τώρα είναι άκοπο το πλάνο. Σε πόση ώρα θα σβήσουν. Κάτι στίγματα φαίνονται τώρα. Όταν δεν θα φαίνονται καθόλου, θα σταματήσω. Πάλι κάτι φαίνεται. Ενάμιση λεπτό. Με τα μάτια βλέπουν έτσι. Φαίνονται έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν πειράζω, ζουν καθόλου. Όπου που έχουμε πάει. Πάλι κάτι φαίνεται. Γύρω στα 3 λεπτά τα βλέπω, για αυτά 3-3,5 να εξαφανιστούν. Άλλα έχουν φύγει εκεί μέσα. Ωραία νευρικά ρε παιδί μου, περιστεριά βάρανε και προς τα πάνω δέστε. Τσαπώ και σε κάνα κοντά, δεν μπορώ άλλο. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάλι χρόνοι του στα τετέ. Στάθη, έβαλες ώρα! Ωραία. Πόρε που είναι ρε παιδιά, στον 1,5 λεπτό εδώ δέστε. Δεν ξέρω αν πιάνω εγώ τίποτα. Με γυμνό μάτι είναι πάνω από τη μέση. Τέρμα ζούμε τώρα εδώ με την κάμερα. Πάνω από τη μέση και δεν βρίσκουμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν μην πιστεύετε αυτούς που λένε ας το Θεό. Πείμα, μούφα, παραμύθι. Ωραία, θα τα αφήσω. Πόσο έχουν σταθεί? 2 λεπτά και 10. Λοιπόν, σταματάω εδώ και θα δούμε το πέσιμο. 2 και 10, 2 και 20. Πόσα λεπτά θέλει να σταθεί? Έχουν εξαφανιστεί, έχουν διαλύσει όλα τα περιστέρια. Ωραία. Τρία λεπτά τον άκουσα που φώναξε. Χωρίς να ζουμάρω, να δούμε λίγο τον ουρανό επάνω. Τρία λεπτά υποστάδης. Πάμε πάλι επάνω. Εξαφανιστήκανε για αυτά στα 3 λεπτά. Παιδιά, δέστε, να, δέστε. Τι να σας λέω άλλο. Δέστε, άμα βρείτε τίποτα, πέστε μου και εμένα να βρω. Φοβερή χρόνη, Στάθη. Φοβερή χρόνη. Εξαφανισμένα είναι πάλι. Μπορεί να φαίνεται κανένα ίχνος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω από εδώ μέσα τώρα. Ακούτε, ακούτε. Ναι. Σε 15-20 θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Να μην παίζουμε, παίζουμε με δευτερόλεπτα. Έτσι, αυτό είναι. Γιατί κάποια περιστέρια θέλουν να το ευχαριστηθούν κιόλας, όχι μόνο τα πίεσα.
Έτσι, έτσι. Αφού και αυτά έχουν συνέστημα. Ωραία λοιπόν, τα ακούσατε και από Στάθη. Ωραία, πάμε για το κάλεσμα. Πάνω. Τίποτα. 3,5-4 λεπτά. 4 παρά είναι εξαφανισμένα του Στάθη τα περιστήρια. Βάλτε κριτήρια στις γιορτές, στους διαγωνισμούς. Μην αφήνετε να πετάνε περιστέρια με παραπάνω χρόνους. Το όριο το πολύ, 6 το πολύ, για να παρουσιάσετε και κάτι. Πόσα λεπτά έχουνε? 3,5 λεπτά έχουν, 4 παρά. Σχεδόν 4 λεπτά έχουν. Έχουν περάσει πιστεύω τα 10 δευτερόλεπτα τα πρώτα. Στα 5 δευτερόλεπτα δεν ήταν κάτω όλα πάντως σίγουρα. Γιατί αν ήταν στα 5 κάτω όλα θα είχαμε πρόβλημα. Θα λέγαμε... Δεν θα λέγαμε την πραγματικότητα σε σχέση με το ύψος. Τώρα πρέπει να πέρασαν να κοντεύουν 20. Δεν έχει φτάσει κανένα ακόμα κάτω. Τώρα ακούγεται. Κάτι ακούγεται τώρα, μια... Δεν μοιράζω. Τι έκανε αυτό. Ωραίος ο παίχτης. Πρέπει να έχει κι άλλο όμως. Κάτι πέτρες έρχονται. Και ευτυχώς είμαστε και μακριά. Τα φρένα τους είναι εκεί στα 2 μέτρα. Στο 1 μέτρο. Το είδατε, τώρα φάνηκε σε αυτό το περιστέρι. Φανταστικό πέσο. Φανταστικό πέσο. Φαίνεται τίποτα από εδώ. Πάμε και κοντά μας. Ωραίος. Αυτά λοιπόν να το Στάθη. Έχει μερικά ακόμα πάρει τα οποία είναι μακριά, θα πούν και θα πέσουν. Εντάξει. Έτσι. Να έρθει. Ακόμα και τα τελευταία έρχονται δυνατά και αυτά, δεν έρχονται μαλακά. Κοίτα το να, συμπεριφορά δες τα. Έφυγε. Να το, μόνο τους. Ναι, ναι. Είσαι ειλικρινής. Και μ' αρέσει πολύ η συμπεριφορά σου ρε Στάθη. Δεν κάνεις τίποτα. Ούτε στο πέταγμα, ούτε στο πέσιμο. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ συμπεριφορά. Να άλλο έρχεται. Πω, 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 πω. Φανταστικό. Να δω και ο συνάδελφος εκεί. Κάνει κοντινή λήψη. Κάνει και μαγκίτσες. Να με έχω να με θυμάμαι. Να και ο φίλος μας ο Πάνος, κάτσε λίγο. Ωραία είσαι ρε Πάνο μεγάλε. Μπιστολά. Και ο Πάνος είναι χομπίστας από τους λίγους.
Δηλαδή μετρημένος. Ωραία. Έρα φάση. Με τον πάνω εδώ. Γάμω τα παιδιά. Εδώ ήταν τα ωραία τα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπουμε στη φυλή αυτή, την οποία ονομάσανε βούτες οι παλιοί περιστεράδες, είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα δεν τα έχουν. Γι' αυτό λέμε ότι με τα ψέματα, με τις παρουσιάσεις των βίντεο, χάσαμε αυτά όλα τα χαρακτηριστικά. Τις πρέσες, τις δυνατές, το κατέβασμα. Με φόρα, ταχύτητα, ευθύγραμμα. Ισομετρία πάνω στον μπόι. Λέει, αν δεν βάλεις αυτά τα κριτήρια, πώς θα ανέβεις πάλι. Κι άλλο. Ωραία. Κι άλλο. Ακούτε, ακούμε και μετά βλέπουμε. Περισσότερο σαν σεμινάριο είναι σήμερα. Σαν μια συζήτηση, μια παρουσίαση των περιστεριών του. Πάρα σαν ένα βιντεάκι που θα δείξω μόνο τα περιστεριά. Ωραία, πάμε και κοντά. Έρχεται και ο φίλος ο Πάνος από το άλλο πόστο. Κάναμε ένα δικάμερο τώρα και με ένα drone. Στάθη, λείπουνε κι άλλα! Όχι, ένα δυο περιστέρια ακόμα, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Έλα. Λοιπόν, φτάσαμε και κοντά. Είπα ότι δεν κάνουμε απλά ένα βιντεάκι να δείξουμε περιστέρια. Κάνουμε κάτι σαν σεμινάριο, σαν μια συζήτηση, παρουσιάζουμε τις ιδέες μας και τα περιστέρια που μας αρέσουν. Ακριβώς. Γιατί και εμένα τέτοια περιστέρια μου αρέσουν. Εντάξει, μπορεί να είμαι και λίγο στο αλλιώς, αλλά η βάση είναι αυτή. Ο στόχος μας μάλλον. Κοίταξε, σιγά σιγά θέλουν, δεν θέλουν, όλοι θα πάνε εκεί. Μπράβο. Ο στόχος μας είναι αυτός. Είχα μια επίσκεψη ένας Γκουτζόνης λέγεται αυτός, Αποστόλης. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, εδώ είναι αφανής περιστεράς, αλλά ήταν παλιός περιστεράς τέλος πάντων και στην ηλικία μου. Ο άνθρωπος πέταξε 10 φορές περιστέρια και τις 10 φορές έχασε από δεν ξέρω πόσα. Άλλο και στο τέλος τα χάλασε από αυτά τα περιστέρια τα τόσο καλά. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι όταν έχεις 100 πρέπει να πετάς 100. Όχι να έχεις 100 και 200 και να πετάς 20. Και αυτά τα 20 να είναι ασύμμετρα. Εμείς δεν είδαμε κάτι διαφορετικό εδώ. Για να πάω πιο κοντά λίγο και θα τα πούμε πάλι. Αυτά λοιπόν τα περιστέρια που είδαμε, τώρα η δεύτερη ομάδα. Τα πιο παλιά από ό,τι κατάλαβα. Και τα πιο μεγάλα σε ηλικία. Φαίνονται τα περιστέρια, μόνο που τα βλέπεις είναι φτιαγμένα για να πετάνε και όχι για να τα παρακαλάς να πετάξουν. Εδώ φαίνεται και ωραία το χρώμα τους, φωτίζει λίγο απ' έξω. Συννεφιά είναι σήμερα. Έκανα κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Για από δική σου, ας πούμε, παράκληση, είπες να μην ζουμάρουμε, να μην κάνουμε. Εγώ τι έκανα? Έκανα το zoom εκεί, ό,τι βλέπει το μάτι, ναι. Όχι πιο πίσω, ναι. Ό,τι βλέπει το μάτι. Ναι. Και άφησα εκεί και έβλεπα το πλάνο, ας πούμε, μέχρι που πήγαν τα πουλιά. Πολύ ωραία. Μέχρι που φαινόταν. Δεν θέλω αλλιώσεις, σου μιλάω. Μπράβο, γιατί είναι πλασματικό αυτό. Και το πολύ το πίσω πάλι δεν είναι σωστό. Εγώ έβαλα ακριβώς ό,τι βλέπει το μάτι. Ακριβώς. Και δεν τράβηξα τίποτα άλλο. Ακριβώς. Στην πρώτη μεταξιά λίγο έχασα την εκκίνησή σου γιατί ξέρεις αγρίψαν, ανέβηκαν, ναι. Κατέβηκαν. Τέλος πάντων, στη δεύτερη το έκανα αυτό όμως φαίνεται καλά. Ωραία. Ό,τι βλέπαμε τα μάτια αυτό είδαμε. Χάθηκαν σε 3,5 λεπτά, δεν ξέρω πόσο περίπου τα πουλιά. Και γύρω 3,30-3,40 χάθηκαν. Και ήρθανε κάτω μετά από 20 δευτερόλεπτα. Ναι. Μετά από 20 ήρθε το πρώτο. Ναι. Όχι στα 5 δευτερόλεπτα όλα κάτω. Και αυτό παίζει, έχει μεγάλη σημασία που σου λέω. Ακριβώς, δεν μπορεί να είναι σβησμένα. Και λίγο πιο νωρίς τα δεν μπορεί να είναι σβησμένα και να είναι στα 5 δευτερόλεπτα κάτω. Δεν γίνεται. Έτσι. Με πόσο πρέπει να κατεβαίνει, με τι ταχύτητα του μοιράζει, δεν ξέρω. Αυτά για να φτάσει κάτω. Άκουλε. Έχω δει ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ο Πετρίτης
κατεβαίνει με 420 χιλιόμετρα. Μπράβο, αν αυτά έχουν πάει ένα χιλιόμετρο, σε πόση ώρα πρέπει να κατέβουν. Πολλές φορές, να κατέβουν, με λίγα και να κάνω μια σύγκριση. Ναι. Πολλές φορές στην πράξη είδα Περιστέρη να το κυνηγάει το γεράκι, αυτός ο πετρίτης, και να το φτάνει μετά από 1000 μέτρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι και το Περιστέρη ήταν κοντά στα 350 τουλάχιστον χιλιόμετρα στην ώρα. Αυτό σημαίνει ότι το Περιστέρη όταν έρχεται με τέτοια πίεση από πάνω, πώς έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει κάποια στιγμή όταν έχει περιθώρια μπροστά από το Περιστέρη. Όταν είναι βεσιάρι. Ναι. Και όταν αλλάζει πλάνο στο φτερωμά, στο φτεροσγυσιά του, δηλαδή είναι αλλιώς όταν πετάμε ελεύθερα χωρίς κίνδυνο, ναι, φορτωμένοι με μικρό βήμα, ναι, με κοντινό βήμα, και αλλιώς να πούμε να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν κάνεις αυτό το πράγμα και φουτάς πάνω στην πίεση, να πούμε, όταν στο κυνήγι, εκεί τα δίνεις όλα, να πούμε, εκεί σκοτώνουν τα περισσότερα περιστέρια. Όταν έρχονται περιστέρια από τα κυνήγι. Άραγε, εγώ άλλο θέλω να πω. Ναι. Από τη στιγμή που κοντεύει την ταχύτητα του σαϊνίου στο κατέβασμα, ναι, όταν έρθει το πρώτο περιστέρι μετά από 20 δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι ήταν ψηλά. Έτσι. Πάρα πολύ. Αυτό θέλω να πω. Βέβαια. Να λέμε αλήθειες. Μα κοίταξε, πέρα στα από αυτό δεν φαίνονται τα περιστέρια. Στα πέντε αν έρθουνε δεν ήταν ψηλά. Αυτό τώρα το περιστέρι που ήταν, πάνω ήταν. Δεν ήταν ψηλά. Τέλος. Να μην το πούμε και κουράσουμε. Να μην αυτό το πούμε και κουράσουμε. 5 χιλιόμετρα μακριά. Ναι, αυτό πρέπει να το βάλεις. Αυτό είναι 5 χιλιόμετρα μακριά, γιατί ήρθε μετά από 4 λεπτά έρθε το 5. Ναι. Εντάξει, αυτό πες ότι έμεινε πάνω, ότι άργησε και έκανε. Όχι, δεν άργησε. Εγώ ξέρω ότι το πρώτο περιστέρι ήρθε μετά από 20 δευτερόλεπτα. Δεν έχει τίποτα, ξέρω. Κοίτα, ούτε λαχάνιασμα, ούτε τίποτα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Λες και βόσκαγε. Δεν είναι, τώρα, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και άλλα τέτοια πράγματα. Κοίτα να ματώσει και το να κάνει. Τίποτα. Αυτό πώς γίνεται, είναι ράτσα, είναι ράτσα. Αυτό το περιστέρι, άμα το βγάλει στα φτερά, θα κλουβιάσουν. Ναι, ναι. Άμα το βγάλει στα φτερά, αυτό το περιστέρι θα κλουβιάσουν. Δεν τα ξανακάνει. Έχω δοκιμάσει κάποιοι που τα τραβάνε τα φτερά. Ναι. Και όσα τράβηξαν τα φτερά, γίνανε κλουβιά. Τι εννοεί τα κλουβιά? Δεν βγαίνουν τα πράγματα. Ναι, μπράβο. Χαλάνε. 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 Θέλω φυσιολογικά. Δηλαδή το άστο το περιστέρι έτσι όπως είναι να πετάει. Δεν έχει ένα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα σελό. Ναι. Και εκεί μέσα έχει. Αυτό δεν το ξαναλέμε πάντως. Ναι, γι' αυτό δεν το ξαναλέμε. Θα τα πα και θα είχα ματώσει, θα είχαν κάνει. Και, θα, και στο Θεό ήταν εκεί, ήταν εκεί με φορά. Ναι, ρε, πάλι. Γιατί ωραία. Και στο πέσιμο μπορεί να σπάσει. Μα και στο πέσιμο, βέβαια. Ναι. Και στο πέσιμο ακόμα. Ναι. Αυτό το περιστέρι γιατί πονάει. Γιγάν αυτά όλα. Πονάει, είναι μαλακό. Πονάει. Και όσο θα μεγαλώνει, θα είναι ακόμα πιο βαρύ. Για να βαράει πιο πολύ βάρο το φτερό που μεγαλώνει. Εδώ μέσα τουλάχιστον 10 τέτοια περιστέρια. Αυτοί ψάχνατε. Αυτό. Ναι. Αυτοί ψάχνατε τώρα, τόση ώρα. Ναι, αυτό ψάχνατε. Λοιπόν, αυτό το περιστέρι, που το βλέπεις... Όχι, τώρα πέταγε. Όχι. Αυτό το περιστέρι έχει... Είναι Νοεμβρίου πουλί. Ναι. Και αυτό που ήρθε τώρα. Το έδειξα, το έδειξα, ναι. Το ρίξε λίγο αυτό το περιστέρι με το ρόζ το κάτω. Το έδειξα, ναι. Αυτό που ήρθε τώρα, ναι. Λοιπόν, αυτό το περιστέρι... Από το δεύτερο Χαβάη ήταν. Είναι πουλί Νοεμβρίου. Τώρα, δηλαδή πετάει 2,5-3 μήνες. Ήταν στο άλλο το κουμάσι με τα τελευταία τα πουλιά. Την μπερδεύτηκε εδώ. Την μπερδεύτηκε εδώ γιατί όπως τώρα καλή ώρα κατέβηκε τελευταίο. Και έμενε εδώ. Γιατί πρώτα κάνουμε εκείνο το χάρο. Μα το πες και στην αρχή. Και μετά κάνουμε αυτό. Ναι. Και λοιπόν. Να υπάρξουν αληθινές. Μου λέει λοιπόν ο τελεμαϊδιώτης, ο φίλος μου μεγάλο περιστερά. Δεν μου είπες καμιά φορά. Ένα περιστέρι που ξεχωρίζει. Ένα περιστέρι που ξεχωρίζει. Που και όταν έρθει πρόσφατα πριν 10 μέρες εδώ, του λέω έλα να σου δείξω ένα περιστέρι που ξεχωρίζει. Και μου λέει. Γιατί το ξεχωρίζει αυτό. Τα κριτήρια σου, γιατί. Τα κριτήρια μου. Γιατί έρχεται τελευταίο και δεν παίρνει χαμπάρι αυτό. Δεν χάθηκε ποτέ. Το πήραν τα σύννεφα επάνω, το παίξαν οι αέρες. Επειδή κολλάει λίγο. Και να πήγε και γύρισε πίσω και είναι μωρό. Ναι. Και κοίταξε το δεν έχει πέρα. Το βλέπεις, πάει. Πράγμα, και μπήκε μέσα στην ομάδα. Μπήκε μέσα στην ομάδα. Και τα άφησε εκεί και κάνει πρόγραμμα με την ομάδα. Όταν λοιπόν τα πετάω τα περιστέρια, ένα φίλο του που ήταν μαζί του μου λέει θα μου κάνει μια χάρη. Λέω τι χάρη, μου λέει να μου δώσει ένα περιστέρι. Του λέω εξαρτάται. Με λέει θέλω ένα περιστέρι και μου δείχνει αυτό. Ναι. Αυτό είχε καλασμένη την ώρα, τώρα τα κάνει τα φτερά στη μέση. Ναι. Και ήταν χαρακτηριστικά γιατί ήταν λείπαν τα φτερά. Ναι. Λοιπόν, και του λέω φίλε, όχι. Ένα εκατομμύριο να μου δώσει, θα μου πάρει την ψυχή. Ναι. Δεν στο δίνω. Ενώ μπορεί να είναι ίδιο μετά, αλλά δηλαδή. Ίδιο είναι μετά. Απλώς σου έκατσε ένα έτσι. Αλλά αυτό το περιστέρι. Έχει μέλλον. Μου έδωσε την εντύπωση ότι και το έναυσμα να πω από αυτό το περιστέρι θα κάνουμε περιστέρια. Όχι ότι τα περιστέρια δεν είναι το ίδιο. Ακόμα το... και από αυτά ξεχωρίζει δηλαδή. Αλλά ακόμα και από αυτά. Ακόμα ξεχωρίζουν αυτό το περιστέρι. Έτσι, έτσι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή όσο το κριτήριο σου είναι πιο αυστηρό, ναι, ανεβαίνει και το επίπεδο. Φυσικά. Έτσι θα κάνει. Ναι, έτσι ανέβεις. Είναι το 90%. Α, γιατί έγινε, δεν υπάρχει. Όχι, όχι.
Λοιπόν, για να κάνουμε. Θα προσέχεις και το τελευταίο σημείο. Ναι, τελείως. Να πούμε και ότι η γεννητική, αυτό που είπες από αυτά τα Περιστέρια, ναι. Ότι η γεννητική σεζόν, θέλω να το αναφέρω αυτό, είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει το μέλλον σου. Και στη γεννητική όλοι οι Περιστεράδες κάνουν μπάνια, πάνε από εδώ, κάνουν από εκεί. Το χειμώνα θέλουν να έχουν καλά Περιστέρια που το έχουν αφήσει ατιμέλυτα τελείως. Τα Περιστέρια. Είναι η επιλογή που θα κάνεις τα ζευγάρια. Τα Περιστέρια δεν έχουν τη δυνατότητα να σε μιλήσουν. Ναι. Με τις πράξεις και με τις κινήσεις του. Αν μπορείς να τις αντιληφθείς. Αν μπορείς να τις αντιληφθείς, σου μιλάνε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχεις το δικαίωμα, αν τα σε έχεις, να μην τα συντηρείς όπως πρέπει. Έτσι. Είναι ζωντανές πτυχές και όταν εσύ πεινάς 12 η ώρα ή 2 η ώρα ή 5 η ώρα. Πρέπει να φας. Και, και το πόσο υπεύθυνος είσαι. Έτσι πρέπει να φάνε και αυτά. Ναι, αλλά πόσο υπεύθυνος με αυτό που κάνεις, λέει και πόσο τα αγαπάς. Φυσικά, άμα δεν τα αγαπάς, δεν κάνεις τίποτα. Κάνεις ένα μηδέν. Από όπου και να πάρεις Περιστέρια. Έτσι. Λοιπόν, κύριε, να κάνουμε ένα επίλογο. Χαρήκαμε που ήρθαμε πάλι, σε είδαμε. Ναι, μας ευχαρίζουμε τα Περιστέρια σου. Είσαι παράδοση. Yeah. Λοιπόν, και πιστεύω να βάλουν στόχο όλοι οι Περιστεράδες να κάνουν ένα πράγμα, κάτι κοντά σε αυτό. Διαφορετικό από αυτό που πιστεύουν. Ναι. Να σας πω ένα πράγμα. Από αυτό που πιστεύουν ο διαφορετικό. Περιστεράς, ο καθένας έχει το κριτήριο και ξέρει τι κάνουν τα Περιστέρια του και τι δεν κάνουν. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος. Γιατί κάθε φορά που πετάω τα Περιστέρια μου, κάθε φορά νιώθω μια τέτοια ευτυχία και μια τέτοια αγαλία, όσο δεν περιγράφεται. Μπορεί και άλλοι να χαίρονται με τα δικά τους. Άχι, μπορούν να χαίρονται με αυτά τα Περιστέρια. Μπράβο, γεια τους με χαρά τους. Τι να κάνουμε. Εμείς δείχνουμε ένα δρόμο τώρα. Και καταλαβαίνω με την πείρα μου, επειδή έχω και εγώ πολλά χρόνια Περιστέρια, ότι όσο μεγαλώνω και το βλέπω εδώ με τις ζητήσεις μας και με τα παραδείγματα του Στάθη και με σένα. Αλλάζει κι εσύ. Όχι, ναι, και τι λέω στη ζωή μου. Ότι δηλαδή πρέπει στα χέρια μου να έχω Περιστέρια τα οποία με κάνουν πιο ξεκούραστο το κέφι μου. Ενέρεση. Μα περνάνε ηλικίες τώρα. Μπράβο, δεν μπορώ. Θέλω να μην μιλάω, να μην φωνάζω, να τα κάνω όλα μόνα τους. Εντάξει, εσύ ακόμα μικρούλης, εσύ έχεις ακόμα μέλλον. Όχι, δεν είναι. Και τότε που κατέφυγε να η συμπεριφορά χωρίς πατσαβόρ, αλλά μιλάμε για εντολές. Η εντολή καμιά φορά όταν είσαι μόνος δεν μπορείς να τη δώσεις μόνος σου. Πρέπει να χτυπήσεις λίγο τα χέρια και να πας από πίσω να κουνήσεις μια φορά την πατσαβόρα. Άμα την κουνήσεις και μετά δεν επιτρέπεται τίποτα. Και αυτό μου φαίνεται δεν θέλει τίποτα. Και αυτό εντάξει, είναι μερικές φορές είπαμε ρε, μπορεί να είναι. Κάποιος την παρουσίασε και έμεινε σαν, θα το πω όχι με την άσχημη του πλευρά, σαν χούι. Όχι, κοίταξε το να δώσεις μια εσύ εντολή. Εσύ τώρα έχεις πανά. Έκανες αυτό. Έκανα αυτό το πράγμα και πήγα στην πάνω, την κούνησα μισό λεπτό και μια φορά και την άφησα. Στο πρώτο και μετά δεν έκανες τίποτα. Στο πρώτο δεν πρόλαβα. Τέλος πάντων, η εντολή δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να δώσει μια εντολή. Λοιπόν, μπορούσα να την δώσει με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, χαιρετούμε, Σταύρη. Κάτσε να πιάσουμε. Λοιπόν, αφού βγήκε και το μεράκι, θα σε χαιρετήσουμε, έτσι. Ναι, εντάξει, έγινε. Χαρήκαμε πολύ, θα είναι πολύ τα κυφυρά. Μακάρι λοιπόν να ξανάρθω πάλι. Να είστε καλά. Ωραία, ωραία. Και να πω για άλλη μια αφορμή, ότι ήσουν η αφορμή που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα Περιστέρια και τα άσπρα. Επειδή είχαν τα χαρακτηριστικά αυτά τα δικά σου, τα ξεκούραστα. Να ξαναπώ και πάλι, έχουμε. Πώς το λένε. Προδοτηθεί αυτό που κάναμε και με την αέρια λήψη. Ναι, πρώτη φορά το κάναμε εδώ στο Στάθη και ελπίζω να το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πριν κλείσει, να σου δείξω ένα από τα παλιά μου τα Περιστέρια τα παραδείγματα. Το οποίο το πήρα από ένα φίλο μου. Ναι. Είναι καλός φίλος, τον έχω δώσει και εγώ Περιστέρια. Ναι. Δώρα δηλαδή. Ναι. Μου έδωσε και αυτός ένα δώρο. Ναι. Τα δικά μου τα παλιά τα Περιστέρια τα οποία τα πήρε ένας φίλος στην Πολεμαϊδά και πήρε και αυτός. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλω. Είναι ωραίο αυτό, είδες για να τα έχεις δώσει και κάπου αλλού. Ναι. Ο Σλούπα. Το Παρδαλός αυτό. Α, Παρδαλός. Κούκλος είναι. Ναι. Από τα παλιά σου, ναι. Παλιά τα Περιστέρια. Αυτός έχει μέσα του και άσπρο. Ναι. Έχει μέσα και μαύρο. Και μαύρο και αυτός. Το προγόνους. Ναι, μέσα. Πάλι χαρακτηρίζουμε ότι τα Περιστέρια δεν είναι. Είναι και μαυρούς. Είναι όλα διασταυρωμένα. Ναι, λέει, με το δέντρο που μας λες, αυτό μας εννοεί. Ναι. Τα δικά μου τα Περιστέρια. Ολονών! Και αυτά τα Περιστέρια έχουν μέσα και μαύρο και κόκκινο και μελί και. Όχι, κόκκινο, όχι. Έχουν μαύρο, μελί. Από αυτά που είχες παλιά. Ναι. Ναι, αυτά. Και θα ξαναβάλεις λίγο αίμα μέσα στα δικά σου πάλι. Βάζω, κοίταξε, εδώ θα κάνω να κουμάσαι. Ναι, να κάνεις πάλι παρδαλά. Στο οποίο θα έχω λίγα παρδαλά, δεν θέλω να κάνω πολλά όμως. Μωρέ, εσύ ήσουν με τα παρδαλά. Αυτά λοιπόν από το Στάθη. Κάτσε μας έξω. Ακούμε και λίγα τα σχέδιά του τώρα. Παρδαλών Περιστεριών. Αυτά λοιπόν.